πολύ βραβευμένος κινηματογραφιστής που, αν και καταπιάνεται με την ελληνική πραγματικότητα, οι δουλειές του απηχούν εκτός των συνόρων της χώρας μας. Κίμων Τσακίρης. Από μικρός θέλεις να γίνεις κινηματογραφιστής, ήταν παιδικό όνειρο? Όχι. Και γιατί σπουδάσεις νομική? Ξεκίνησα με οικονομικά, έκανα λίγο κοινωνιολογία και μετά πήγα στη νομική γιατί ήθελα να αλλάξω τον κόσμο, ήθελα να κάνω, δεν ξέρω στα ελληνικά πώς λέγεται, Peace and Conflict Resolution. Ναι. Και αυτό ήταν το όνειρό μου για ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Και πήγες και δούλεψες σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σωστά? Σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πια έχει αλλάξει η εντύπωσή μου για τις περισσότερες οργανώσεις. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι όταν μεγαλώνουν και γίνονται θεσμοί, ότι κάπου χάνουν τη δυναμική τους και το στόχο τους, τον αρχικό. Οπότε μετά ακολούθησα κάτι το οποίο μπορώ να το ελέγξω εγώ. Ήταν μια μυθοπλασία. Πρώτη Μαΐου λεγότανε, ναι. Και μετά η επόμενη μέρα, 86.400 η επόμενη μέρα. Αυτές οι δύο γίνανε μαζί. Το μεγάλο μπαμ εντός και εκτός Ελλάδας, το πρώτο, ήταν με το Sugar Town. Η γυναίκα δεν βρίσκεις πουθενά σε αυτά τα χωριά. Τι ήταν το Sugar Town? Ήταν ιστορία της Ζαχάρος, μιας μικρής κομμόπολης, που ο Δήμαρχος υπόσχεται ότι αν τον ψηφίσουν θα τους βρει γυναίκες. Αληθινή ιστορία. Αληθινότατη. Την είδαμε και στις ειδήσεις, την είδαμε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρειάζομαι ένα σύντροφο. Ένα σύντροφο ο οποίος να προσέξει εμένα και εγώ το σύντροφο. Να δημιουργήσουμε μια οικογένεια. Το πάνε είναι να θελήσει να έρθει στην Ελλάδα και να έρθει να μείνει εδώ σε αυτό το, έστω το μικρό χωρίο που είναι. Είναι αυτό που λέμε υπαρκτός σουρεαλισμός. Τελείως. Που στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι το πιο ισχυρό είδος. Ότι υπάρχουν ιστορίες παντού, παραλόγου. Είναι η καθημερινότητά μας, έχει έντονο το παράλογο στοιχείο. Μολδαβία, πάμε Μολδαβία, δεν πάμε Ουκρανία. Πάμε εκεί κατευθείαν και ερχόμαστε κάτω με τις γυναίκες. Πάμε για μας! Έλα για μας! Είναι μια, εγώ θα έλεγα, κωμικοτραγική ταινία. Ναι. Τέτοια είναι την έχω δει, που δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα στο θεατή μου. Ναι. Υπήρχαν φορές που γέλαγα πάρα πολύ, υπήρχαν φορές που ήθελα να κλάψω. Εσύ, πώς, καταρχήν, σαν κινηματογραφιστής, πόσο εύκολο ήταν να προσεγγίσεις όλα αυτά τα άτομα και να μπορέσεις να γυρίσεις αυτή την ταινία? Δεν ήταν εύκολο και, όπως είπαμε πριν, με ένα θεωρητικό υπόβαθρο, ας πούμε, στις κοινωνικές επιστήμες, πολλά χρόνια στο εξωτερικό, δεν έχω γεννηθεί στην επαρχία, δεν έχω ζήσει ποτέ στην επαρχία, ήταν η πρώτη μου επαφή. Mm. Αλλά αυτό που προσπάθησα εξ αρχής είναι να μην πάω αφιψηλού με ένα στυλ ότι εγώ ξέρω κάτι που δεν το ξέρουν οι άνθρωποι εκεί. Πέρασα πολύ χρόνο μαζί τους, στα καφενεία, τα ήπια, με τα είπαμε και όλα αυτά και μου πήρε αρκετούς μήνες για να αρχίσω να κινηματογραφώ κανονικά την ιστορία. Наш город впервые упоминается в Никоновской летописи. Καλησπέρα σας. Με λένε Παγκαζή, είμαι ο Δήμαρχος της Ζαχάρος που διοργάνωσε αυτή την εκδρομή και ήρθαμε στην ωραία σας πόλη να γνωρίσουμε εσάς και όσες από εσάς επιθυμείτε θα σας καλέσουμε να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε στη Ζαχάρο.
κρατάνε το ένα, ήταν μια ταινία που αναγνωρίστηκε διεθνώς. Ποια ήταν η ελληνική αντίδραση? Έντονη, έντονη. Ήτανε... Έντονη, έντονη, δηλαδή. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για ένα ντοκιμαντέρ που ήταν για την εποχή του, δηλαδή το 2006 που πρώτο έπαιξε, ότι ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει να λέμε για ντοκιμαντέρ. Τι είναι το ντοκιμαντέρ? Ναι. Καθαρά άνθρωπο κεντρικό. Με... Παρακολουθούσαμε μια ιστορία με συναισθήματα, με εναλλαγές, οπότε ήταν αρκετά έντονο, νομίζω, και για τους ανθρώπους που τους άρεσε πάρα πολύ, αλλά και για ανθρώπους που ασκήσαν έντονη κριτική, ναι. Από την άποψη ότι δεν το είχαν συνηθίσει. Σε ενόχλησε εσένα, σε συναχώρησε? Εκεί μας έσωσε ότι είχε μια διεθνή πορεία, δηλαδή όταν έχει πάει σε 40 χώρες, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, έχει παιχτεί σε πόσα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, στην Κορέα, στην Αλάσκα, σε παντού. Εκεί μπορείς μετά ακόμα και κάποιον που λες, παιδί μου, είναι άδικο αυτό που μου λέει, δεν μου δίνει κάτι σαν κριτική, δεν σε ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν σε αγγίζει. Και πάμε στο Sugar Town το 2, που είναι ταινιάρα για μένα, γιατί δείχνει πιο συγκεκριμένα και πιο συγκροτημένα ίσως την διάλυση των θεσμών και μια κοινωνία η οποία κυριολεκτικά φλέγεται και πώς αντιδράει όλος ο περίγυρος από τον άνθρωπο που έχει χάσει το σπίτι του, που έχει καεί, μέχρι τον... το δήμαρχο της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός ήρθε να δει αν αυτά που εξαγγείλανε τα υλοποιούνται. Και κάτι να πω και για η παρουσία του το νόημα και το ηθικό, έτσι, του κόσμου. Θα είχαν ανθρώπους και ήρθανε για τσάι και συμπάθεια. Αν δεν ήταν εκλογές, μίλαε Γιάννη, άμα δεν ήταν εκλογές, αγώθουσαν. Μίλαε Γιάννη, κομπανηθήκανε να βγουν από τη άλλη μάνα. Γιατί παρηγοριάζουν άλλωστε μέχρι να βγει η ψυχή του. Τα λέω, με ενδιαφέρει. Δεν τους έχω ανάγκη κανέναν. Θέλουν εκλογές ψήφους, να έρθουν να τους πάρουν εδώ, θα αποκαλείτε όλα. Να έρθουν να τα πάρουν όλα εδώ. Έλα πίσω, έλα πιο πίσω. Πού είναι ο Θεός, δεν ξέρω, υπάρχει Θεός, πού είναι. Πού είναι ο Θεός. Πόσο προφητική ήταν αυτή η ταινία για όσα ακολούθησαν μετά στην ελληνική κοινωνία? Αποδείχθηκε προφητική γιατί δείξαμε στην ουσία το σύστημα, το πώς λειτουργεί και το πώς είμαστε συνυπεύθυνοι στις κρίσεις που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και δεν μπορούμε μια ζωή να λέμε ότι φταίει μόνο το κεφάλι, είτε για καλό είτε για κακό. Δεν θα ξεχάσω μια τάκα που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο που συζητάνε μεταξύ τους και ανοιχτά, on camera, λένε ο ένας με τον άλλον τι μας νοιάζουν οι νόμοι, ποιος τους στηρεί τους νόμους, δεν θυμάμαι ακριβώς την φράση. Δεν θέλουμε δημοκρατία, δεν θέλουμε διάλογο, δεν θέλουμε σχέση. Είναι απλό. Δεν έχετε το λόγο, γιατί είστε ηλίθιος τελείως. Τελείως, αλλά πανίβλαξε. Πανίβλαξε. Χαίρομαι όλοι. Θα σας απαντήσω για ποιο λόγο. Ακούστε λοιπόν. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Βρε νόμιμε. Δεν τελείωσα, κύριε. Δεν τελείωσα. Ηλίθιε. Τι σημαίνει νόμος? Δεν τελείωσα. Τι είναι νόμος? Σε παρακαλώ τώρα. Άσε το φασισμό. Τι φασισμό? Άσε το φασισμό. Τελειώσαμε. Όχι. Τα θέματα, δήμαρχε. Τα θέματα τελείωσαν. Το Sugar Town το 2 ήταν στην ουσία ένας σπασμένος καθρέφτης, ας πούμε, μια αντανάκλαση της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Τι έχεις δικαστήριο με το Σπύρο? Δεν το έχεις ανακαλέσει? Λοιπόν, να το ανακαλέσεις. Τώρα, λέω, να το ανακαλέσεις. Το κεφάλι στο ξερό. Λοιπόν. Τώρα, μπορείς φτάσει σειρά, θα πεις αποσύρεται. Εάν δεν το ανακαλέσει το δικαστήριο, θα έχεις μαζί μου να μιλάς μετά, όχι με τον Σπύρο τον Πηλιώνη. Εγώ νόμιζα ότι το έχει κλείσει αυτό το θέμα. Δεν σε απειλώ, σου λέω, θα πάω να το ανακαλέσει γιατί στο λέω εγώ. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, μην το ανακαλείς και θα σου πω τη φτιάξω τη μόνη μαλά.
Άρα το τείχος σε ποια χρονολογία το γύρισες? Το 2011. 11. Αγαθονήσι. Είναι ένα μέρος που είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, με όλες τις προκλήσεις κτλ. Κτλ. Και τότε, επειδή είχαν περιορίσει, δεν περνούσαν από τον Εύρο, ήταν όταν είχε ξεκινήσει και πηγαίναν με τις βάρκες οι μετανάστες προς τα νησιά. Και με ενδιέφερε γιατί είναι ένα πολύ μικρό μέρος, χωρίς καμία υποδομή να υποδεχτεί όλο αυτό τον αριθμό ανθρώπων. Και για μένα δεν ήταν μόνο το θέμα το συγκεκριμένο της λάθρο μετανάστευσης, όπως το λέμε, αλλά το ότι σε ένα τόσο μικρό μέρος υπάρχουν διάφορες οπτικές της πραγματικότητας. Ότι είναι οι τουρίστες με τα σκάφη, γιατί εκεί πάνε πάρα πολλοί που ψάχνουν. Ιστιοπλοϊκά κτλ. Και στα 100 μέτρα πιο πάνω, μία αποθήκη που έχει εκατοντάδες ανθρώπους. Στιβαγμένους κυριολεκτικά. Που και στη μέση μία τοπική κοινωνία που δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει όλο αυτό το θέμα. Και όπως πάντα παρατημένη από την κεντρική, από την πολιτεία και από το κεντρικό κράτος. Εδώ ποιος είναι πάνω. Άρα που βουρούνια είναι. Εδώ. Πάτε, σύλλο, γαμώτο. Πίσω, ρε. Πάτε. Στο διάλο. Νομίζω ότι το τελευταίο πλάνο αυτής της ταινίας είναι και το πιο σοκαριστικό. Μετανάστης στην Προβλήτα να ταινίζει τη θάλασσα και να κόβει το πλάνο το ιστιοπλοϊκό με τους τουρίστες που φεύγουν και πάνε για το ταξίδι τους. Έχεις δεχτεί απειλές, εκβιασμούς από άτομα που βγήκαν σε ταινίες σου και αφού είδαν το τελικό προϊόν, που λέω εγώ, σε κυνηγήσαν είτε φραστικά είτε και ουσιαστικά. Προφανώς και απειλές και διάφοροι άνθρωποι με πήραν άσχετοι που μου τηλεφωνούσαν, άλλοι άνθρωποι που... υπάρχει ένας έντονος τοπικισμός στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και μια κακή εντύπωση του πατριωτισμού. Δηλαδή? Δηλαδή ότι τι εικόνα βγάζουμε έξω. Το τι εικόνα βγάζουμε έξω, πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι όσο πιο ειλικρινείς είμαστε εμείς με τα θέματά μας, που έχει και η δικιά μας κοινωνία, αλλά και οποιαδήποτε κοινωνία, τόσο πιο πολύ δίνουμε την εικόνα ενός σύγχρονου κράτους με πολίτες που αντιλαμβάνονται και τα καλά και τα άσχημα, αλλά και κάνουν μια προσπάθεια. Και δεν κρύβουν τα μάτια τους, δεν κλείνουν τα μάτια τους στο πρόβλημα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω βρεθεί με το Sugar Town το 2 στη Γερμανία, προσκεκλημένος από φεστιβάλ, και μετά στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις με ρωτούσαν οι Γερμανοί, ας πούμε, που ήταν εκεί, μα τελικά είσαστε τόσο διεφθαρμένοι. Και πώς είχε τύχει τότε, και ήταν το σκάνδαλο της Siemens. Και εγώ ήμουν έτοιμος να τους απαντήσω ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ελλάδα το έχει προκαλέσει μια γερμανική εταιρεία. Καλώς ήρθατε στο αγρόκτημα καρπουζιών και μαρουλιών, ομορφιές και δυσκολίες. Είμαι ο Δημήτρης Τσίγανος και καλλιεργώ καρπούζια για Iceberg. Και πάμε τώρα στην ταινία Μίτσιγκαν. Βρέθηκε ο παραγωγός μου και το γαλλογερμανικό κανάλι Arte, ο παραγωγός ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος, και το Arte που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μία ταινία δρόμου με ένα βασικό χαρακτήρα που είναι ο Μίτσος Τσίγκανος ή Μίτσιγκαν, που είναι ένας μοντέρνος Έλληνας cowboy με μια φάρμα που τη λέει ομορφιές και δυσκολίες στη Μεσσηνία. Ξαφνικά τον χτυπάει η κρίση, τον χάνει και τη μητέρα του και του έρχονται όλα τούμπα. Και ξεκινάει ένα ταξίδι. Η ευτυχία είναι να αγαπάς τη ζωή. Ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα. Οπότε το ταξίδι του γίνεται λίγο συμβολικό. Ναι. Ότι, okay, ήρθε μια καταστροφή, αλλά τι έχει απομείνει για να ξεκινήσουμε από την αρχή. Oh,
Πώς σου φαίνεται αυτό το σπίτι πίσω σου? Κακό. Το δέντρο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το σπίτι. Και οι άνθρωποι να είναι ταπεινοί. Ξέρω ότι αυτή την περίοδο μοντάρεις. Τι δουλειά ετοιμάζεις? Είναι μια ιστορία μιας αρχαιολόγου στη Δυτική Μακεδονία που προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί πριν αλλάξει για πάντα η πραγματικότητα σε αυτό το μέρος. Έχει να κάνει με την προσωπική ευθύνη και την ανάπτυξη, αυτό που λέμε ανάπτυξη.